Νεογέννητα αρνιά πεθαίνουν από μια μορφή πνευμονίας. Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι εκτεταμένο σε κάποιες περιοχές του νησιού. Η Εύη Χαρακιανάκη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό που προβληματίζει, όπως είναι φυσικό, τους κτηνοτρόφους. Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 15 έως 25 αμνοερήφια που πεθαίνουν καθημερινά στον Μήλο Πόταμο, με τους κτηνοτρόφους φυσικά να εκφράζουν την ανησυχία τους και να λένε πως αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, τότε θα έχουν δεχθεί ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα για αυτούς, αλλά και τα έσοδά τους φυσικά. Εμείς μιλήσαμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Γρίλο Παπαδάκη, τον πρόεδρο κτηνοτρόφων, ο οποίος μας μίλησε για αυτό το έντονο πρόβλημα το οποίο επικρατεί στον Μήλο Πόταμο. Μας είπε φυσικά ότι εκεί είναι το εντονότερο. Μας είπε ότι έχει εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές, όπως το δυτικό Ρέθυμνο και τα Χανιά, όχι όμως με την ίδια ένταση όπως την περιοχή του Μήλο Ποτάμου. Είπε ότι ο θάνατος αυτός φαίνεται να σχετίζεται με μια πνευμονία που εμφανίζεται στα νεότερα σε ηλικία αρνιά. Έχει εμφανιστεί βέβαια και σε μεγαλύτερα σε ηλικία, ενώ μας είπε φυσικά αποδίδει αυτή την ασθένεια στην κλιματική αλλαγή. Είπε συγκεκριμένα ότι αυτή η αλλαγή της θερμοκρασίας που παρατηρούμε το πρωί σε σχέση με το βράδυ φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ζώων. Να προσθέσω ότι αυτή η κτηνοτρόφη, ο σύλλογος επικοινώνησε με κτηνιάτρους που ζήτησε την συμβουλή τους και αυτοί ανέφεραν ότι η χρήση αντιβιωτικών ίσως να βοηθούσε. Χρησιμοποίησαν αντιβιωτικά, ωστόσο δεν φαίνεται αυτό να λύνει το πρόβλημα. Ενώ να προσθέσουμε ότι ο κύριος Παπαδάκης θα μιλήσει αύριο με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα θέσει φυσικά αυτό το μείζον όπως χαρακτηρίζουν πρόβλημα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά θα θέσει και το θέμα των αποζημιώσεων και των κτηνοτρόφων που έχουν δεχθεί αυτό το πλήγμα. Μάλιστα, πάμε να τον ακούσουμε. Η ασθένεια χτυπάει στα πνευμόνια και είναι πνευμονία, πνευμονικό είδημα. Το φαινόμενο αυτό εστιάζεται στην κλιματική αλλαγή, διότι βλέπουμε ένα καιρό που είναι τη μέρα ζέστη και το βράδυ ψύχος. Εγώ λοιπόν αύριο θα έχω επικοινωνία με το Υπουργείο, θα κάνω μία αναφορά στον ίδιο τον Υπουργό, διότι αυτή η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε με γρηγοράδα να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά και πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι κτηνοτρόφοι τη ζημιά που έχουν πάθει.